iOS 14.5. Τι καινούριο μας έφερε και τι έχει αλλάξει. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Αν σας αρέσουν και άλλο τα αρχείο της βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe και φυσικά το καμπανάκι για να μην χάσεις κανένα επόμενο βίντεο. Επίσης, live stream στο Twitch, Discord server και φυσικά TikTok και Instagram για να μην χάνεις νέα, αλλά και περισσότερα tips για iPhone αλλά και όχι μόνο. 14.5 λοιπόν, μετά από 3 μήνες beta εκδόσεων, τι καινούριο όμως έχει το iOS 14.5 και γιατί είναι από τα iOS στις μισές εκδόσεις που είναι τόσο πολύ αναμενόμενα από όλους. Γιατί όλοι περιμέναν αυτή την αναβάθμιση και φυσικά γιατί όλοι ήθελαν να την εγκαταστήσουν. Έχει κάποια καινούρια leaks το iOS 14.5, αλλά όχι τόσο εμφανίσιμα. Δηλαδή δεν θα μπορέσουμε να πούμε ότι έχει αλλάξει το interface. Καθώς είναι μια έκδοση η οποία είναι μισή, όπως και να το κάνουμε, έτσι λοιπόν η Apple μόνο στις βασικές κεντρικές εκδόσεις κάνει κάποιες αλλαγές φυσικά στο interface. Τι όμως έχει δώσει η iOS 14.5 που είναι τόσο πολύ σημαντικό και είναι αυτό το οποίο έχει γίνει τόσο μεγάλος δώρος και όχι μόνο στους χρήστες που θέλουν να την κατεβάσουν, αλλά και φυσικά στο εσωτερικό της Apple, καθώς έχει κάνει κάτι το οποίο κανένας δεν ήθελε να γίνει ποτέ. Τουλάχιστον εμείς σαν χρήστες θέλαμε, αλλά όλος ο ανταγωνισμός πίσω από αυτό δεν ήθελε να γίνει. Πάμε λοιπόν να το δούμε με τη σειρά. Πρώτο πράγμα που έφερε το iOS 14.5 είναι ότι μπορεί να ξεκλειδώσει το κινητό μας μέσω του Face ID, φυσικά, φορώντας μάσκα, αλλά χρησιμοποιώντας το Apple Watch. Πάμε λοιπόν να δούμε το πώς δουλεύει αυτό το πράγμα και πώς μπορείς εσύ να το ενεργοποιήσεις αυτό. Πηγαίνουμε λοιπόν στο iPhone μας, πηγαίνουμε στις ρυθμίσεις μας, πηγαίνουμε στο Face ID και κωδικός, βάζουμε τον κωδικό μας. Και στη μέση περίπου μας λέει Apple Watch George, είναι το ρολόι που φοράω, έτσι. Και λέει χρησιμοποιήστε την ασφαλή σύνδεση του Apple Watch σας για να ξεκλειδώσετε το iPhone φορώντας μάσκα με το Face ID. Δεν μπορεί να γνωρίσει το πρόσωπό σας στο ρολόι σας, πρέπει να βρίσκετε κοντά, να φοράτε στον καρπό σας το ρολόι για να ξεκλειδώσετε να προστατεύσετε τον κωδικό σας. Εάν το απενεργοποιήσεις και το επανενεργοποιήσεις, βλέπετε ότι γράφει το Face ID δεν μπορεί να σας αναγνωρίσει όταν φοράτε μάσκα. Συνεπώς το iPhone θα ξεκλειδώνεται όταν ανοιχνεύετε οποιαδήποτε πρόσωπο με μάσκα εφόσον το ρολόι σας είναι ξεκλείδωτο και βρίσκεται σε κοντινή απόσταση. Δηλαδή, εάν εσύ φοράς το Apple Watch και το έχει ένας φίλος σου και πάει να το ξεκλειδώσει, το iPhone θα ξεκλειδώνεται όταν φοράτε μάσκα. Όταν φοράς τη μάσκα σου δηλαδή κανονικά και υπάρχει κάποιος χρήστης που φοράει τη μάσκα του, πάλι θα ξεκλειδώνεται το Apple Watch. Έτσι λοιπόν, σου λέω ότι πρέπει να βρίσκεσαι στην κοντινή απόσταση το ρολόι. Εάν σε περίπτωση το ρολόι το ξεκλειδώσει κάποιος άλλος, έχει επιλογή να το κλειδώσεις. Θα σας δείξω πώς. Μια οπτική ανάδραση με γνωστοποίηση στο ρολόι σας θα επιτρέψει να ξανακλειδώσετε το Apple Watch αν δεν έχετε σκοπό να το ξεκλειδώσετε. Αν πατήσεις ενεργοποίηση, ενεργοποιείται. Κάνει κάποια δευτερόλεπτα φυσικά να δημιουργήσει την ενεργοποίηση την πρώτη φορά, αλλά μετά είναι OK. Έτσι λοιπόν, εάν εγώ φορέσω τη μάσκα μου και πάω να ξεκλειδώσω το κινητό μου, βλέπετε ότι έρχεται ειδοποίηση στο ρολόι, θα σας την δείξω την ειδοποίηση, ότι έχει ξεκλειδωθεί το κινητό μου. Και έτσι το κινητό μου είναι ξεκλείδωτο. Και αν εγώ σύρω προς τα πάνω, βλέπετε ότι είναι ξεκλείδωτο. Έτσι λοιπόν, αν το ξανακλείσω και κοιτάξω το κινητό μου, ξεκλειδώθηκε. Και έρχεται ειδοποίηση στο ρολόι. Να την ειδοποίηση. Πάμε να σας το δείξω λίγο πιο αναλυτικά να το δείτε κι εσείς. Έτσι λοιπόν, αν εγώ φορέσω τη μάσκα μου και πάω να ανοίξω το κινητό μου, βλέπετε ότι ξεκλειδώνει και έρχεται αυτό το μήνυμα στο Apple Watch. Και ανοίγει το κινητό μου και έρχεται αυτό το μήνυμα στο Apple Watch. Αν εγώ το ανοίξω, μπορώ να το χρησιμοποιήσω. Τώρα, πάλι. Άνοιξε. Μπορώ να πατήσω κλείδωμα. Και κλειδώνει. Τώρα, πολύ βασική προϋπόθεση. Πρέπει να έχουμε κατεβασμένο την τελευταία έκδοση του iOS. Δηλαδή, iOS 14.5 στο κινητό μας και φυσικά το WatchOS 7.4 στο ρολόι μας. Για να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί. Έτσι λοιπόν, εφόσον το έχουμε, πηγαίνουμε. Στο κινητό μας πηγαίνουμε ρυθμίσεις. Βρίσκουμε το Face ID και κωδικός. Βάζουμε τον κωδικό μας και πηγαίνουμε κάτω και βλέπετε εδώ πέρα που είναι η ρύθμιση ακριβώς. Εδώ. Το ενεργοποιούμε ή το απενεργοποιούμε, αν το θέλουμε. Μας έρχεται το μήνυμα της ειδοποίησης που σας είπα και πατάμε ενεργοποίηση. Ενεργοποιήθηκε.
Δεύτερο πράγμα και πάρα πολύ βασικό που μας έφερε το iOS 14.5, που είναι σημαντικές αναβαθμίσεις στην ιδιωτικοποίηση. Το app tracking, transparency, ήταν ένα update που ήταν να γίνει από το iOS 14, αλλά καθυστέρησε, έτσι λοιπόν το βλέπουμε στην 14.5 έκδοση. Και αυτό είναι που έχει γίνει ο μεγαλύτερος δώρος, όχι τόσο πολύ για το Face ID με μάσκα, αλλά έχει γίνει πολύ μεγαλύτερος δώρος για αυτό το πράγμα, για το app tracking, transparency. Οι εφαρμογές λοιπόν πλέον θα πρέπει να ζητάνε την έγκριση τη δική σου για να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά σου δεδομένα. Δηλαδή, να το πάρουμε με τη σειρά και πιο αναλυτικά για να το καταλάβουμε όλοι. Όταν εσύ χρησιμοποιείς μία εφαρμογή, ωραία, η εφαρμογή στην αρχή όταν γίνεται το πρώτο, η πρώτη έναρξη της εφαρμογής, σου ζητάει δύο βασικά πράγματα. Το πρώτο πράγμα που σου ζητάει είναι φυσικά εάν θέλεις να σου έρχονται γνωστοποιήσεις. Έτσι, δηλαδή ειδοποιήσεις από την εφαρμογή. Και το δεύτερο βασικό πράγμα που συζητάει είναι αν συμφωνείς και αποδέχεσαι τους όρους χρήσης. Ναι, αλλά έχεις διαβάσει ποτέ τους όρους χρήσης? Άσε με να σου απαντήσω, δεν τους έχεις διαβάσει ποτέ. Έτσι λοιπόν οι όροι χρήσης μέσα σου γράφουν ότι τα προσωπικά σου δεδομένα, καθώς και θα γίνεται ανάλυση του τρόπου χρήσης της εφαρμογής για να χρησιμοποιούνται σε τρίτα site. Έτσι λοιπόν εσύ όταν χρησιμοποιείς μια εφαρμογή γίνεται ανάλυση της δικής σου, το δικό σου browsing μέσα στην εφαρμογή και χρησιμοποιούνται όλα αυτά που εσύ ψάχνεις μέσα στην εφαρμογή ή αναζητάς σε τρίτες εφαρμογές για να μπορούν και τρίτα site για να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά σου δεδομένα και όλα αυτά που εσύ κάνεις και την ανάλυση τη δική σου για να σου βγάζουν προτινόμενες διαφημίσεις ή τυχόν προτινόμενες άλλες εφαρμογές. Κύριο και βασικό χαρακτηριστικό αυτού είναι φυσικά το Facebook και το Instagram. Να ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι μέσω του Facebook και του Instagram είναι η πηγή του παντός και φυσικά το πιο βασικό, το Google. Ό,τι αναζήτηση κάνεις στο Google, φυσικά και σε όλες τις πλατφόρμες που συνεργάζονται με το Google. Έτσι λοιπόν, σκεφτείτε, φανταστείτε ότι υπάρχει ένα AI το οποίο καταγράφει την χρήση τη δική σας μέσα σε εφαρμογές για να χρησιμοποιούνται όλα τα δεδομένα αυτά σε τρίτα site. Πολύ κακό. Πάρα πολύ κακό. Φανταστείτε τι γίνεται σε Android δηλαδή. Έτσι λοιπόν η Apple αποφάσισε αυτό το πράγμα να το αποτρέψει. Με τον τρόπο, από την πίσω πόρτα θα μπορέσουμε να πούμε, να σου δίνει την επιλογή να το ενεργοποιήσεις ή να το απενεργοποιήσεις εάν το θέλεις. Φυσικά το 99% των ανθρώπων θα το απενεργοποιήσει και είμαι πάρα πολύ σίγουρος γι' αυτό. Και θα δούμε και με ποιον τρόπο γίνεται ή με ποιον τρόπο μπορείς να ενεργοποιήσεις ή να απενεργοποιήσεις αυτή τη λειτουργία. Όταν για παράδειγμα ανοίξεις μία εφαρμογή, ας πούμε το Facebook, θα σου έρχεται μία pop-up ειδοποίηση, σαν αυτήν εδώ πέρα ακριβώς, η οποία σου γράφει το Facebook θέλει να κάνει καταγραφή μέσω άλλων εφαρμογών και website. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, αυτό το πράγμα έχει εξοργήσει το Facebook. Έτσι λοιπόν ο Zuckerberg τα έχει πάρει πάρα πολύ άσχημα, καθώς λέει ότι είναι αντίθετη με την κοινότητα, ότι δεν βοηθάει το όλο οικοσύστημα η Apple και κοιτάει μόνο την πάρτη της. Κατ' εμέ, και συμφωνήστε αν θέλετε στα σχόλια ή διαφωνήστε μαζί μου, αυτό το πράγμα είναι κάτι πάρα πολύ καλό και πρέπει να γίνει σε όλους. Καθώς πλέον με αυτά τα μαραθέτια, δυστυχώς, και γενικότερα με όλο αυτό το οικοσύστημα των νέων κινητών και φυσικά του browsing που γίνεται πλέον, το ίντερνετ λίγο πολύ έχει γίνει ένα με εμάς, καθώς δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αυτό, και η ιδιωτικοποίηση πλέον δεν υπάρχει. Ξέρουν ανά πάση στιγμή που βρίσκεσαι, που είσαι, τι κάνεις, με ποιον είσαι, που βγαίνεις, πότε βγαίνεις, που πας, σε τοποθεσίες, τα πάντα. Πλέον όποιος θέλει μπορεί να γνωρίζει και να ξέρει το που είσαι και το τι κάνεις. Αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ κακό. Και πόσο μάλλον το όταν σου το επιτρέπει σε μια εφαρμογή να το κάνει, αυτή η εφαρμογή να παίρνει την ανάλυση από την εκάστοτε εφαρμογή και να τη χρησιμοποιεί σε τρίτες και τέταρτες και πέμπτες εφαρμογές, τις οποίες εσύ έχεις εγκρίνει χωρίς να το ξέρεις, καθώς δεν έχεις διαβάσει τους όρους χρήσης. Γιατί αν διαβάζαμε τους όρους χρήσης, πιστέψτε με, δεν θα κατεβάζαμε καμία από τις εφαρμογές που έχουμε στα κινητά μας. Ούτε το Facebook, ούτε το Instagram, ούτε τίποτα. Γιατί στους όρους χρήσης μέσα μπορεί να γράφει, το γράφει σε αρκετές εφαρμογές, ότι μπορεί σε ανύποπτο χρόνο να χρησιμοποιεί την κάμερά σου, το μικρόφωνό σου για την καλύτερη λειτουργία της εφαρμογής. Καθώς αυτή είναι η βασική δικαιολογία που χρησιμοποιούν όλες αυτές οι εφαρμογές. Ναι, όπως καταλαβαίνετε, δυστυχώς δεν υπάρχει ιδιωτικοποίηση πλέον σε όλο αυτό το οικοσύστημα. Έτσι λοιπόν η Apple αποφάσισε να το κάνει λίγο πιο σοβαρό το θέμα και να αποφασίσει να σου δώσει την επιλογή αν θέλεις εσύ να χρησιμοποιήσεις την ιδιωτικοποίησή σου εν μέρη, ξαναλέω, γιατί πάλι θα χρησιμοποιούν προσωπικά δεδομένα, αλλά όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό, γιατί δεν θα τα δίνουν σε τρίτα site, καθώς πρέπει να το εγκρίνει το τηλέφωνο πρώτα. Πάμε λοιπόν όμως να δούμε πώς εσύ το ενεργοποιείς ή το απενεργοποιείς αυτό το πράγμα. Πηγαίνουμε στις ρυθμίσεις, πηγαίνουμε στο απόρριτο και πηγαίνουμε στην ανίχνευση που λέει. Έτσι λοιπόν βλέπετε, επιτρέπεται σε εφαρμογές να ζητούν άδεια για ανίχνευση.
επιτρέπεται σε εφαρμογές να ζητούν άδεια για ανείχνευση της δραστηριότητάς σας σε εφαρμογές και ιστότοπους άλλων εταιριών. Βλέπετε ότι εγώ επιτρέπω σε αυτές τις εφαρμογές ανείχνευση. Εγώ δεν θέλω να επιτρέπω όμως. Δηλαδή το AliExpress δεν θέλω. Την Bolt δεν θέλω. Και αυτά εδώ πέρα δεν τα θέλω. Τα απενεργοποιώ λοιπόν. Δεν θέλω να υπάρχει ανείχνευση. Αν πατήσω μάθετε περισσότερα, μπορείτε να διαβάσετε εδώ πέρα ακριβώς τι κάνει αυτό το πράγμα στα ελληνικά, για να καταλάβετε κι εσείς. Η Apple λέει απαιτεί από τους δημιουργούς εφαρμογών να ζητούν άδεια προτού ανιχνεύσουν τη δραστηριότητά σας σε εφαρμογές ή ιστοτόπους που δεν τους ανήκουν. Με σκοπό τη στόχευση διαφημίσεων σε εσάς, τη μέτρηση των ενεργειών που κάνετε ως αποτέλεσμα των διαφημίσεων ή την κοινοποίηση των πληροφοριών σας σε μεταπολιτές δεδομένων. Έτσι λοιπόν, μέσω των cookies λίγο πολύ ή την ανάλυση των δεδομένων κάθε προγραμματιστή, μπορεί ο προγραμματιστής να παίρνει τα προσωπικά δεδομένα τα δικά σας και να τα δίνει σε τρίτα site. Να πούμε ένα παράδειγμα άτυπο. Εσύ κάνεις μια αναζήτηση στο Facebook. Έτσι λοιπόν το Facebook παίρνει, αντλεί από σένα δεδομένα και την ανάλυση που κάνεις και την αναζήτηση που ψάχνεις και την δίνει στο AliExpress. Έτσι λοιπόν το AliExpress, όταν εσύ θα μπεις, θα σου βγάλει προτινόμενο κάτι το που έψαχνες στο Facebook. Διανοηθείτε λίγο αυτό το πράγμα να γίνεται. Το διανοηθήκατε? Κι όμως γίνεται. Δηλαδή δεν είναι στη φαντασία μας, ούτε σας το λέω ότι δεν υπάρχει. Σας το λέω ότι ναι, γίνεται και ναι, υπάρχει. Τρίτο και βασικό χαρακτηριστικό του iOS 14.5. Βελτιώσεις στην Siri. Παλιότερα, όταν εσύ έλεγες να κάνει αναζήτηση Siri ένα τραγούδι, η Siri έψαχνε το τραγούδι, αλλά το έψαχνε μόνο στο Apple Music. Έτσι λοιπόν, αν δεν πλήρωνε συνδρομή στο Apple Music, φυσικά σου ήταν άχρηστο. Τώρα πλέον, αν ζητήσεις τη Siri να σου ψάξει και να σου παίξει ένα τραγούδι, σου βγάζει μία λίστα και σου δίνει επιλογές. Δηλαδή μπορείς να το βάλεις στο Spotify ή σε οποιαδήποτε άλλη συνδρομητική πλατφόρμα πληρώνεις για να το παίξει. YouTube Premium, Spotify, φυσικά Apple Music και οποιαδήποτε άλλη. Έτσι λοιπόν, εάν το τεστάρουμε και αυτό, να το δείτε το πώς δουλεύει φυσικά. Hey Siri. Can you play I Will Survive? I'm learning how to choose the right audio apps for you. Which one do you want to use to listen to this? Σου λέει φυσικά ότι μπορείς να το ψάξεις σε οποιαδήποτε πλατφόρμα θέλεις. Βλέπετε λοιπόν εδώ πέρα ότι μου βγάζει τα βιβλία, το Apple Music, το Apple Podcast, το Deezer και το Spotify. Ό,τι εγώ επιλέξω θα μου το παίξει σε εκείνη την εφαρμογή. Έτσι λοιπόν, όποια εφαρμογή επιλέξεις, παίζει το τραγούδι σε εκείνη την εφαρμογή. Φυσικά πρέπει να έχεις το τραγούδι κατεβασμένο ή να το έχεις στην playlist σου για να μπορέσει να το παίξει. Αν θέλεις να πεις στη Siri να το παίξει. Επίσης, εάν πας ρυθμίσεις, πάλι στη Siri φυσικά. Siri και αναζήτηση. Εάν την πατήσουμε τη Siri, βλέπετε ότι έχει φωνή Siri 4. Έχουν προσθέσει άλλες δύο φωνές έξτρα. Hi, I'm Siri. Choose the voice you'd like me to use. Hi, I'm Siri. Choose the voice you'd like me to use. Hi, I'm Siri. Choose the voice you'd like me to use. Hi, I'm Siri. Choose the voice you'd like me to use. Αυτές είναι τέσσερις φωνές τη Siri πλέον. Μπορείτε επίσης να βάλετε Αγγλικά, ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασιλείο, Ινδία, Ιρλανδία, Νότια Αφρική και Αυστραλία. Φυσικά έτσι. Είναι διάφορες παραλλαγές αγγλικών. Εγώ έχω αφήσει από default το ΗΠΑ, καθώς μου αρέσει το America. Όχι, προφανώς κάνω πλάκα. Τέταρτο βασικό χαρακτηριστικό έχουν προσθέσει στο Find My νέα καρτέλα. Εάν εγώ πάω στο Find My, στην εφαρμογή της έβρεσης, θα δείτε ότι υπάρχει μία καρτέλα που λέγεται αντικείμενα. Εδώ πέρα μπορείς να κάνεις προσθήκη αντικειμένου. Μπορείς να βάλεις τα AirTag σε αυτό το σημείο φυσικά, να κάνεις προσθήκη αντικειμένου και να πατήσεις προσθήκη AirTag ή άλλο υποστηριζόμενο αντικείμενο. Εάν πατήσεις άλλο υποστηριζόμενο αντικείμενο, πρέπει να ακολουθείς κάποιες οδηγίες για να μπορέσεις να βάλεις το νέο αντικείμενο. Μπορείς να βάλεις ακουστικά Bluetooth ή οτιδήποτε άλλο που υποστηρίζεται φυσικά έτσι μέσα από το Find My. Εάν σε περίπτωση αγοράσεις AirTags, θα πατήσεις προσθήκη AirTag και θα το κάνεις όπως συνδέεις τα AirPods. Έτσι λοιπόν, αν πάρεις AirTag και έχεις το AirTag ενεργοποιημένο, θα δεις ότι θα σου βγάλει ένα μήνυμα στο οποίο θα ενεργοποιήσεις το AirTag σου. Θα κάνει δηλαδή σύζευξη με το AirTag. Φυσικά διορθώσαν ένα πάρα πολύ μεγάλο σφάλμα που με εκνεύριζε πραγματικά. Μπορείς πλέον μέσω του Safari να κάνεις PIP στο YouTube. Έτσι λοιπόν, εάν εγώ ανοίξω ένα τραγούδι και το ακούω στο Safari, μπορώ πλέον μέσω της PIP λειτουργίας να συνεχίσω να το ακούω χωρίς να χρειάζεται να κάνω αλλαγές μέσω των shortcuts και τα σχετικά. Έτσι λοιπόν, εγώ αν πατήσω ένα τραγούδι και το τραγούδι ξεκινήσει να παίζει,
Κλείνω τον ήχο προφανώς για να μην έχουμε copyright. Και αν πατήσω, βλέπετε ότι μπορώ να κάνω PIP λειτουργία μέσω του Safari κανονικά. Μπορώ να συνεχίσω να δουλεύω στην επιφάνεια εργασίας μου. Και φυσικά το πιο βασικό απ' όλα, ενώ συνεχίζει και παίζει το τραγούδι, μπορώ να ανοίξω δεύτερη καρτέλα και να ψάξω οτιδήποτε θέλω. Να μπω στο Καμπαλά News, ας πούμε, και να συνεχίσω να ακούω το τραγούδι μου κανονικά. Το σταμάτησα, το πατάω play, το συνεχίζω. Το τραγούδι συνεχίζει και παίζει φυσικά κανονικότατα και εγώ μπορώ να κάνω περιήγηση κανονικά. Εάν σε περίπτωση δεν με βολεύει που βρίσκεται αυτό εδώ πέρα μέσα στη μέση, μπορώ να το πάω αριστερά. Εάν σε περίπτωση με βολεύει, μπορώ να το ξαναφέρω μέσα, μπορώ να το μεγαλώσω και ουσιαστικά μπορώ να βλέπω το βίντεο κλιπ ή να βλέπω ένα βίντεο και ταυτόχρονα να χρησιμοποιώ το κινητό μου κανονικά. Έτσι λοιπόν κάνω περίγηση, μικραίνω το παράθυρο, το βγάζω έξω, το ξαναφέρνω μέσα. iOS 14.5 πλέον μπορείς να χρησιμοποιήσεις και Xbox controller. Φυσικά μπορείς πάρα πολύ εύκολα να το συνδέσεις και μπορείς να παίξεις εύκολα παιχνίδια. Επίσης έχω μία, θα το δούμε σε επόμενο βίντεο, κάτι πάρα πολύ τρελό, να μπορείς να συνδέσεις το κινητό σου με τον υπολογιστή σου, να παίζεις παιχνίδια από το κινητό σου με Xbox controller. Δηλαδή να κάνεις το κινητό σου κονσόλα. Ναι, γίνεται. Θα το δούμε σε βίντεο. Αυτό ήταν. Γεια σας. Πέμπτο βασικό πράγμα που πρέπει να αναφέρουμε και έτσι θα κλείσουμε και το βίντεο. Εάν έχεις iPhone 11, σε ενδιαφέρει αυτό το κομμάτι του βίντεο. Εάν δεν έχεις, μπορείς απλά να το παρακάμψεις και να πας στο τέλος του βίντεο. Αν έχεις λοιπόν iPhone 11, έχουν βγάλει μία ανακοίνωση που λέει, αν πας στην υγεία μπαταρίας μέσα και πατήσεις υγεία μπαταρίας, σου βγάζει μία ειδοποίηση σαν αυτήν εδώ πέρα ακριβώς. Τα iOS 11, όπως λίγο πολύ ξέρετε, έχει ένα πρόβλημα μπαταρία. Δεν λέχει τη σωστή υγεία μπαταρίας με βάση τους κύκλους φόρτισης. Έτσι λοιπόν θα κάνουν μια ανάλυση των κύκλων φόρτισης που έχουν οι μπαταρίες στον iPhone 11 και θα διορθώσουν την υγεία μπαταρίας. Δηλαδή αν έχετε 97% μπορεί να είναι 100% η μπαταρία, αλλά δείχνει λάθος μήνυμα. Έτσι λοιπόν στις επόμενες εβδομάδες θα γίνει ανάλυση των μπαταριών των iPhone 11 και θα σας βγάλει τη σωστή υγεία μπαταρίας το τηλέφωνό σας. Είναι bug του iOS, έτσι λοιπόν κάντε λίγο υπομονή και αυτό θα διορθώσει. Αν φυσικά έχετε βομβαρδίσει το κινητό σας και δεν έχει καλή υγεία μπαταρίας, προφανώς δεν θα φτιάξει. Αλλά στα περισσότερα τηλέφωνα θεωρώ πως θα διορθωθεί και θα φτιάξει. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Μην ξεχάσετε να σου και άλλο τέτοια βίντεο, να κάνεις ένα like. Φυσικά να πατήσεις το κουμπί του subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσεις κανένα από ένα βίντεο. Επίσης, live stream στο Twitch, Discord server, TikTok, αλλά φυσικά και Instagram για να μην χάνεις νέα περιεχόμενα. Γενικότερα στα κανάλια και φυσικά νέα που μαθαίνω. Κυρίως στο Instagram και για δωρεάν εφαρμογές που βγαίνουν. Κατά καιρούς με ρωτάτε φυσικά γιατί έχω σταματήσει να ανεβάζω δωρεάν εφαρμογές, καθώς είναι όλες σάπιες. Μόνο τις καλές εφαρμογές σας ανεβάζω και αυτές που πραγματικά αξίζουν. Αν έχει κάποια καλή. Τώρα, τύπου παιχνιδάκια, χαζοπαιχνιδάκια, εντάξει, θεωρώ πως δεν είναι σημαντικά. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά.